Δέστε τώρα με έναν τρόπο ο καθηγητής φιλοσοφίας στο Παρίσι, ο κύριος Δαβέτας, τα έδεσε προχθές με ένα πολύ ωραίο άρθρο, κλιματική αλλαγή και κλιματική μετανάστευση. Και μας λέει εδώ ότι από την πίσω πόρτα μπαίνουν άλλα πράγματα. Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καταρχάς, έχετε ένα σχόλιο για αυτά τα απίστευτα από κρατικές μηχανές, περιφέρειες, δήμους που συμβαίνουν με επίκεντρο τη Θεσσαλία, αλλά είναι μια φωτογραφία του τι συμβαίνει σε όλη τη χώρα στην ουσία. Αυτό θα συμφωνούσε, το θα έλεγα και εγώ. Είναι μια μικρογραφία μιας μέγα εικόνας, η οποία όμως δεν είναι τώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ καιρό. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε το στοιχειώδης οργάνωση, δεν υπάρχει μέθοδος, δεν υπάρχει ένα πλάνο στο οποίο πλάνο να υπάρχει μια βασική δομή σκέψης. Ποια είναι αυτή η βασική δομή σκέψης? Να μπορέσει ο άνθρωπος να μείνει στον τόπο του, να μπορέσει να καλλιεργήσει στον τόπο του, να μπορέσει να μείνει με ασφάλεια. Ναι, πλάνο δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν επικοινωνιακές ρεκλάμες. Νικάμε σε όλα τα πεδία, τα έχουμε όλα καλά, λειτουργούν όλα εντάξει, και μετά όταν τίποτα δεν λειτουργεί, φτάσαμε τα νεκρά ζώα να μην υπάρχουν συνεργεία, τα μαζεύει ο στρατός τώρα. Φτάσαμε ζούμε σε αυτό. Στην εποχή, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Ζούμε σε μια εποχή η οποία εγώ τη χαρακτηρίζω απονοηματοδοτημένη. Δεν υπάρχει το νόημα. Έχουμε χάσει την έννοια του νοήματος. Το νόημα ήταν μια παλιά υπόθεση που είχε ξεκινήσει ο Παρμενίδης και μέσα από τους αιώνες οι άνθρωποι αναζητούσαν το νόημα, το όντοσον που έλεγε ο Αριστοτέλης. Αυτή η έννοια του νοήματος από τη δεκαετία του 70 και μετά, όπου η παγκοσμιοποίηση έγινε μια μόνιμη κατάσταση, χάστηκε και μπήκαν πλέον δύο στοιχεία: οι αγορές και η επικοινωνία. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τα πάντα γίνονται για μια εικόνα. Η Κίνα είναι προτεργάτης αυτής της λειτουργίας, προτεργάτης της παγκοσμιοποίησης, και η έννοια της Κίνας περνάει πλέον σε επίπεδο πολιτικής μορφής. Για να μιμηθούν την Κίνα οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Πάμε σε ένα είδος προεδρικής κομματοκρατίας. Δεν ξέρω τι θα μιμηθούν. Ξέρω ότι έρχεται νομοσχέδιο που καταργεί το διπλό μισθό της Κυριακής, καθιερώνει το εξαήμερο και, όπως μου λέει εδώ ο Νίκος, για φαντάσου, ειδικά στην Ελλάδα να εργάζεσαι σε ρί δεκαήμερο χωρίς διπλό και 800 ευρώ το μήνα, και άλλο όπως κάποιοι με 5.000 ευρώ το μήνα, αλλά δεν είναι το θέμα. Που είναι θέμα και το ποσό. Εδώ είναι αυτό που περιγράφεται. Δηλαδή, μέχρι τώρα δείχναν με το δάχτυλο την Κίνα και τους όρους κοινωνίας, οικονομίας, εργασίας, το ένα τ' άλλο. Αλλά κοινωνιζοποιούνται χαμηλοφόνος, οι πάντες. Ναι, αυτό είναι ένα μοντέλο. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο μοντέλο το οποίο είναι σαν συνέπεια αυτών που είπαμε τώρα. Είναι το μοντέλο της mobilité, το λένε στη Γαλλία. Δηλαδή, της κινητοποίησης. Όλα πρέπει να είναι σε κίνηση. Δεν θα υπάρχει τίποτα στατικό. Έτσι λένε αυτοί. Στην πραγματικότητα θέλουν να αποριζώσουν, να μην υπάρχει πουθενά ρίζα. Ρίζα, αυτό το πράγμα θα ισχύει από τα ενίκια που θα μένεις, θα αλλάζει συνέχεια σπίτι, δεν θα έχεις ιδιοκτησία, δεν θα έχεις τίποτα δικό σου, δεν θα έχεις γη, δεν θα έχεις τίποτα από όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε, με τα οποία ο άνθρωπος αρχαίγωνα μέχρι σήμερα δενόταν. Ναι. Τώρα είσαι απλά ένας νομάδας, κοινωνικός, πολιτικός, οικονομικός. Και σαν ομάδας σου συμπεριφέρονται και εσύ θα συμπεριφέρεσαι στον εαυτό σου. Δηλαδή θα είσαι σε μόνιμη κίνηση. Όσο αντέχει το σώμα σου, θα υπάρχεις. Δεν θα αντέχει το σώμα σου, στην άκρη. Άχρηστος για το σύστημα. Μισό λεπτό τώρα. Εδώ, με αφορμή τα δραματικά γεγονότα στο Θεσσαλικό κάμπο, άνοιξε μια συζήτηση ότι έχουμε τους πρώτους κλιματικούς, προσέξτε την έκφραση, μετανάστες. Έτσι ακριβώς είναι. Μισό λεπτό, κύριε Δαβέτα, μισό λεπτό. Να καταλάβω ότι γίνονται ξένοι στον τόπο τους συνεπία χρόνιων αυλεψιών και μη έλλειψης μέτρων, υποδομών και πάει λέγοντας, να το καταλάβω. Να καταλάβω ότι κάποιοι οικισμοί πρέπει να πάνε λίγο πιο ορεινά, όχι όλοι, κάποιοι, αφού δεν μπορούν να κάνουν τόσο μεγάλα έργα. Αλλά να μιλάς για κλιματικό μετανάστη, δηλαδή το κλίμα φταίει στη Θεσσαλία, για να καταλάβω κι εγώ. Όχι, απλά κάποιοι, αυτοί οι οποίοι ακολουθούν τις οδηγίες της παγκοσμιοποίησης, χρησιμοποιούν το κλίμα για να μπορέσουν να οθήσουν ακόμη τους ανθρώπους που είναι δεμένοι με τον τόπο τους σε μετανάστευση. Αυτό το πράγμα συνέβη και στη Γαλλία, με την έννοια ότι πήραν από τους αγρότες στη Γαλλία πάρα πολλά βασικά στοιχεία τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για τη δουλειά τους και τους ανάγκασαν από πολλούς από αυτούς, από αγρότες, να γίνουν εργάτες στα διάφορα μέρη της γης ή εργάτες μέσα στη Γαλλία σε άλλο μέρος, βιομηχανικοί εργάτες.
Άρα πάμε για μια σχέση ρήξης με αυτό που ονομάζουμε φύση, με αυτό που ονομάζουμε γη, με αυτό που ονομάζουμε χώμα, ρίζες, ταυτότητα και ούτω καθεξής. Πάει λίγο μακριά η βαλίτσα. Δεν είναι απλά μια βροχούλα με όλες αυτές τις τεράστιες δυσάρεστες συνέπειες. Το εκμεταλλεύεται η διεθνής εξουσία, η ολιγαρχία της οικονομίας, για να μπορέσει να επιβάλλει ένα άλλο τρόπο ζωής. Μισό λεπτό. Ας πούμε ότι είναι έτσι όπως το περιγράφεται. Τι κερδίζουν αυτοί εγκαταλείποντας εκατοντάδες άνθρωποι τη γη τους, τα χωριά τους, τις πατρογονικές εστίες και ό,τι άλλο έχουν φτιάξει? Τι θα τις κάνουν αυτές τις εκτάσεις? Εκτάσεις, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν αυτοί που έχουν τα μέσα και την οικονομία. Δεύτερον, δημιουργούν την έννοια του πολύ την ομάδα, ο οποίος δεν έχει σχέση με τις ρίζες. Τρίτον, οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα, όπως άκουσα κάποιον να το λέει εκεί στη Θεσσαλία, εγώ λέει θα φύγω, δεν μπορώ να αντέξω. Λογικό είναι. Πάω στη Γερμανία. Μισό λεπτό, κύριε Δαβέτη. Μισό λεπτό. Άμα είσαι καλά, άμα είσαι μιας ηλικίας, όχι ότι εδώ είναι θέμα κατηγοριοποίησης, αλλά άμα είσαι ένας νέος άνθρωπος, έχεις ρίξει όλο σου τον κόπο και όλο σου το βιός στη γη και έρχεται η αυλεψία, η χρόνια και στα παίρνει όλα. Τι θέλετε δηλαδή να πει αυτό? Θα μείνω κι άλλο να μου ξανασυμβεί? Θα φύγει. Ναι. Ή θα αναζητήσει κάπου αλλού που θα έχει άμεσα χρήματα. Άρα εδώ εργαλειοποιείτε, γιατί λέτε. Το πρόβλημα το άμεσο. Μάλιστα. Άρα εδώ εργαλειοποιείται η κατάσταση, αυτό μου λέτε. Έτσι ακριβώς είναι. Εργαλειοποιείται από την οικονομική ολιγαρχία, τη διεθνή οικονομική ολιγαρχία, η οποία θέλει να δημιουργήσει τέτοιου είδους ρήγματα σε όλες τις χώρες, από τον Νότο ειδικά, αλλά αργότερα και σε άλλες χώρες, αλλά ειδικά στον Νότο, για να μπορέσουν έτσι οι άνθρωποι να μετακινηθούν. Ξεκίνησε με τον τουρισμό. Ξεκίνησε με τον τουρισμό, ξαναλέω, με τις φωτιές και όλα αυτά, ώστε να μπορέσει ο Νότος να υποστεί τις πρώτες ζημιές, για να μπορέσει λόγω της κλιματικής, όπως λένε, κατάστασης, να μπορέσει ο κόσμος να μείνει ως τουρίστες στο βορρά. Σε λίγο καιρό θα έχουμε τουρίστες στο Λονδίνο από το Λονδίνο. Αλλά συνέχεια είναι οι πλημμύρες, οι οποίες έχουν τον ίδιο στόχο. Να μπορέσει να μετακινηθεί από εκεί που έχει ριζώσει ο άνθρωπος της γης, για να μπορέσει να γίνει νομάδας της επικοινωνίας, της αγοράς, των διεθνών πόλεων. Άρα μου λέτε ότι ουσιαστικά πρόθεση για ουσιαστικά μέτρα υποδομών αντιπλημμυρικών, πέρα από το ότι αυτά τα έργα δεν φαίνονται, δεν είναι της μόστρας, δεν υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει, διότι αν υπήρχε θα το κάναν ήδη. Στη Γαλλία, στο Παρίσι, είχαμε τον Ιούνιο βροχές τρομακτικές. Δεν ήταν σε αυτό το ύψος, αλλά φοβερές βροχές. Εκεί, επειδή υπάρχει, επειδή είναι το μεγάλο Παρίσι, και επειδή υπάρχει μια καλύτερη υποδομή, υπήρχαν διάφορες εστίες όπου το νερό έφευγε. Είχε μεθοδευτεί από προηγούμενες ζημιές, έφευγε το νερό και πήγαινε σε διάφορα κανάλια. Μπορεί να πήγαινε στο Σικουάνο, δεν ξέρω πού το πηγαίνουν, αλλά τέλος πάντων το μετακινούσαν. Και δεν υπήρχε στατικότητα του νερού στο επίπεδο, στο ισόπεδο που υπάρχει στο Παρίσι. Γιατί δεν γίνονται αυτά τα πλημμυρικά έργα εδώ πέρα? Γιατί γίνονται άλλα πράγματα με αυτά τα χρήματα. Και τη στιγμή που λένε, που διαβάζω, ότι υπήρχε και budget το οποίο δόθηκε. Μάλιστα. Άρα λέει, κάτι από πίσω υπάρχει που συνδυάζει την αδιαφορία, τον οχαδερφισμό με την υπακοή σε ένα γενικότερο project. Και δεν έχει να κάνει με συνωμοσία αυτά που λέω. Υπάρχουν άρθρα πάνω σε αυτά που σας λέω εγώ. Δεν είναι πρωτογενής η ανάλυση μου, είναι μια ανάλυση που συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά αυτά τα άρθρα τα δείτε και σε Ευρωπαίους αναλυτές, από τους οποίους προέρχομαι εγώ. Για ακούστε εδώ τώρα, έχω και τους ακροατές. Λέει ο φίλος μου ο κύριος Γιώργος Φονταβρής, καλημέρα. Η γεννήτρια όλων αυτών των παραλήψεων, των λαθών, είναι αυτό το κράτος, θεσμοί, αξιωματούχοι και υπάλληλοι, που λειτουργεί κατά παράβαση του συντάγματος και προς όφελος κομματοκρατίας και της οικογενειοκρατίας, όπως λέει και ο κύριος Κοντογιώργης. Άρα χρειαζόμαστε ένα νέο κρατικό μηχανισμό που να υπηρετεί γνήσια τον Έλληνα πολίτη. Εισηγούμε να γίνει μια συζήτηση με θέμα, μπορεί αυτή η κρατική οργάνωση με 60 υπουργεία και με αυτή την τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών να μας σώσει σαν κοινωνία, σαν Ελλάδα και σαν ελληνισμό? Η μεγάλη ποντική της πολιτικο-οικονομικής ελίτα λίτ με πλήρη συνείδηση μας οδηγούν σε κοινοζωοποίηση, όπως λέει τώρα ο κύριος Δαβέτας. Τι απαντάτε? Εγώ θα πω ότι συμφωνώ μαζί του, αλλά θα διαφωνήσω, όχι θα διαφωνήσω, θα απαντήσω στο πρώτο μέρος. Θεωρώ ότι η νοοτροπία που υπάρχει εδώ πέρα δεν είναι έτοιμη για να μπορέσει να φτιάξει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Η Ελλάδα παραμένει μια χώρα η οποία έχει παραδόσεις. Αυτές οι παραδόσεις ενοχλούν. Ενοχλεί η παράδοση της πατρίδας, του χωριού, της θρησκείας, όλων αυτών των πραγμάτων. Αν λοιπόν αυτά πρέπει να αποξενωθούν,
για να αποξενωθούν αυτά τα πράγματα, να μπορέσει ο πολίτης να φύγει από αυτές τις ρίζες που έχει, θα πρέπει να του δημιουργήσουμε έρημη χώρα. Καμένη γη που λέμε. Μέσα από την καμένη γη θα υποχρεωθεί να ζήσει διαφορετικά και να αποκτήσει εκ των υστέρων μια νοοτροπία πολίτη μεγαλούπολης. Εκεί θέλουν να φτάσουν τους ανθρώπους. Να έχουν νοοτροπία πολίτη μεγαλούπολης. Καλημέρα στον κύριο Δαβέτα, λέει ο Νίκος. Δυστυχώς, κύριε Δαβέτα, δεν είναι μόνο οι ολιγαρχίες και οι ελίτ που επιβάλλουν τέτοια αφηγήματα. Οι ίδιοι πολίτες είναι απόλυτα δεκτικοί, αλλά πολλές φορές πρωτοστατούν και στην εγκαθίδρυση της νέας μόδας. Στη χώρα κυκλοφορούν ήδη χιλιάδες Τέσλα, πριν ακόμη υπάρξει αντιπροσωπεία της εταιρείας. Όπως πριν λίγα χρόνια ήμασταν και πάλι πρωτοαθλητές, στις περισσότερες Πόρσε Καγιέν ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Το ψάρι βρωμά από την ουρά, λέω εγώ. Και το ξαναλέω, λέει ο Νίκος. Κοιτάξτε να δείτε, θα πω στον Νίκο ότι έχει δίκιο στο γεγονός, στο ίδιο το γεγονός ότι υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε την ίδια την κοινωνία. Εφόσον η κοινωνία είναι μια κοινωνία η οποία δεν είναι ανεπτυγμένη σε επίπεδο βιομηχανικό, άρα ο καθένας ζει το μικρό του παραμύθι και το όνειρό του. Βλέπει ένα τεράστιο αυτοκίνητο, άμα μπορέσει και βρει κάποια χρήματα από δάνεια, από Α, από το Β. Αυτό όμως είναι ειδικές περιπτώσεις. Ο κόσμος, για να πάρουμε λίγο το μέρος του λαού, ο κόσμος, όταν του έχουν στερήσει την παιδεία, όταν του έχουν βγάλει όλες τις ανθρωπιστικές σπουδές, όταν τον έχουν εμποδίσει να αναπτυχθεί φυσιολογικά με αυτή την ανάπτυξη που μπορεί να υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι λογικό να κοιτάει το στοιχείο της επιβίωσης. Και όταν έχεις το στοιχείο της επιβίωσης, κοιτάς να βγάλεις 10 φράγκα για να μπορέσεις να ζήσεις εσύ και η οικογένειά σου. Μιλάω για αυτούς που πραγματικά είναι ο λαός. Οι άλλοι που κυνηγάνε τις Φεράρι και το ένα και το άλλο δεν ανήκουν για μένα στο λαό. Είναι κάποιοι επιδειξίες, αν θέλετε, συσσαγωγικά, οι οποίοι θέλουν απλά να βγάλουν κάποια φράγκα και να έχουν μια Φεράρι. Δεν μιλάω για τους πλούσιους, μιλάω για αυτούς τους ενδιάμεσους. Οι οποίοι βγάλουν μια Φεράρι και μου θυμίζει λίγο την εποχή που ήταν κάποτε το Πασόκ, που όλοι θέλουν να πάρουν κότερα. Δεν είναι όμως η κοινωνία ελληνική. Λέει η Φρίνη, το ότι δεν θα έχουμε τίποτα, ούτε ιδιοκτησία και θα είμαστε ευτυχισμένοι, το έχει πει ο ΣΒΑΜ, το έχει πει ο Χαράρη, κατά εκεί πάμε, όσο για τους κλιματικούς μετανάστες, δες και το σχέδιο το παλιό του Ριχάρδου Καλέργη, καλά κρατεί, αυτή είναι η αλήθεια, λέει, όπως τα λέει ο κύριος Δαβέτας. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι το όνομα, αλλά κάποιος επιστήμονας, από τους επιστήμονες που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, που είναι στο... Αυτούς που, πώς να το πούμε, που καταλαβαίνουν τους σεισμούς και τα λοιπά, τώρα μου έχει φύγει και η ορολογία από το σώμα, συγγνώμη. Σεισμολόγους λέτε. Με τα γαλλικά που μιλάω συνέχεια, κορεύω να. Για τους σεισμολόγους λέτε. Μπράβο, ένας από τους γνωστούς σεισμολόγους. Δεν θυμάμαι το όνομα του, αλλά το άκουσα προχθές, το διάβασα. Είπε ότι θα πρέπει να μάθει ο κόσμος να μην ζει πλέον αυτή την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τη φύση. Τι πιο ξεκάθαρο υπάρχει από αυτό το πράγμα. Η φύση ήταν το σπίτι του ανθρώπου. Η φύση ήταν ο καθρέφτης μέσα από την οποία ο άνθρωπος μάθαινε τον εαυτό του. Η αγωνία των ανθρώπων ήταν να βρουν τη θέση τους στη φύση και στον κόσμο. Διότι μέσα από τη φύση μάθαιναν τον εαυτό του. Είχαν αυτογνωσία. Παρατηρώντας τα ζώα, τα δέντρα, όλα αυτά. Σου μιλάνε όλα αυτά τα πράγματα. Άμα τα κόψεις όλα αυτά, είσαι μετά χωρίς ρίζες, χωρίς καθρέφτη. Και άνθρωπος χωρίς καθρέφτη σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος τον άγουν και φέρουν όπου υπάρχει το σημείο της ανάγκης. Έχω ανάγκη να φάω. Εγώ σου δίνω 10 φράγκα. Εδώ θα έρθει. Θα φας αυτό που σου δίνω εγώ και σε λίγο καιρό ακούσε αυτό που θα σας πω. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Θα έχουμε και διατροφικούς μετανάστες. Δηλαδή, συνέχεια της κλιματικής αλλαγής, θα έχουμε προβλήματα και ελλείψεις με διατροφές και θα έχουμε κάποια στιγμή την υποχρέωση να φάμε φαγητά. Ξέρω εγώ, θέλουμε πρωτεΐνη, θα τρώμε κατσαρίδες. Λέει ο Περικλής, καλημέρα κύριε Δαβέτα. Κερδίζουν το μάντρωμα του πληθυσμού σε πόλεις για να έχουν απόλυτο έλεγχο. Τον έλεγχο της αγροτικής παραγωγής, του νερού, άρα και την πλήρη εξάρτηση. Κάνε το λέει πακέτο με το ψηφιακό χρήμα και πάμε σε σκλαβιά που αν εγκατασταθεί παγκοσμίως και δεν είναι συνωμοσιολογία αυτό, όπως θέλουν, δεν υπάρχει διαφυγή. Ύστερα βάλε και τη διάλυση των πολιτισμών μαζί και έχεις αυτό που θες. Μήπως οι ανακοινώσεις περί εξωγήινης ζωής είναι τυχαίες που γίνανε χθες, λέει, από τη NASA. Έχει δίκιο. Άλλωστε τα έχουμε πει και μαζί, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, στην εκπομπή. Πάμε να γίνουμε ψηφιακά όντα. Σε μια ψηφιακή ζωή, σε ένα τεχνητό κόσμο, μέσα από τον οποίο είμαστε απλώς
μία ψευδέστηση του εαυτού μας. Και αφού είμαστε μία ψευδέστηση του εαυτού μας, τότε αγόμαστε και φερόμαστε σύμφωνα με τις αντανακλάσεις του καθρέφτη και όχι σύμφωνα με τον καθρέφτη. Για να το πω απλά, όπως αντανακλάει η αντανάκλαση και ηχό, έτσι γινόμαστε πλέον σε έναν κόσμο τεχνητό. Άρα και το θέμα των εξωγήινων, μη σας φανεί παράξενο, με την έννοια ότι θα μπορέσουν να οργανώσουν πολίτες να πάνε σε άλλους πλανήτες. Βέβαια, πάμε λίγο μακριά εδώ. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, καλά. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε στην Εθνική Οδό αυτή τη στιγμή, κύριε Δαβέτα. Πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, κύριε Δαβέτα, για γέλια είμαστε. Δεν μπορούμε να περάσουμε την Εθνική Οδό. Ναι, τι μου λέτε τώρα. Θα ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, πρέπει να μπορέσουμε να μην έχουμε βάση στη γη για να μπορέσει να ακολουθήσει οτιδήποτε άλλο. Και για να μην έχουμε βάση στη γη, πρέπει να είμαστε κάτω από απόλυτο έλεγχο. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, δεν συμφωνώ κύριε Δαβέτα. Οι παραδόσεις αυτές υπάρχουν πια που αναφέρατε μόνο σε κάποια βιβλία όπως του Παπαδιαμάντη και ίσως και σε κάποια μουσεία παραδοσιακά, λαϊκά κτλ. Η κοινωνία δεν έχει πλέον καμία σύνδεση με την παράδοση. Δεν είναι μειοψηφίες, είναι ρεύμα με δυναμική που εξαπλώνεται. Ακούστε εδώ. Και λέει και η Μαρία, για ποια παράδοση και γνώση της λέτε κύριε Δαβέτα, αν δείτε τα χωριά που επλήγησαν τώρα πλημμυρικά, μέσα στα σπίτια. Δεν υπάρχει ούτε για δείγμα ο παραδοσιακός ντορβάς. Όλα πλαστική σακούλα. Καν βιοδιασπόμενη. Ναι, θα τους απαντήσω το εξής. Ακόμη και αν υπάρχει μια δόση αλήθεια σε αυτό που λένε, η παράδοση υπάρχει μέσα από τη γλώσσα, μέσα από την καθημερινότητα. Στα χωριά οι άνθρωποι ζουν ως μια οικογένεια, ως μια κοινωνία, ακόμη σε τουλάχιστον σε όσα χωριά έχω επισκεφτεί εγώ. Και αυτή ακριβώς η παράδοση είναι μια προφορική διαδικασία ζωής. Δεν είναι υποχρεωτικά να έχεις σώνει και καλά την παλιά σακούλα ή να μην έχεις πλαστική σακούλα κτλ. Οι παλιοί άνθρωποι ζουν λίγο διαφορετικά. Όταν εννοώ παραδόσεις, δεν εννοώ καθαρά την ιστορία του παππού και της γιαγιάς. Εννοώ να μπορείς να έχεις την αίσθηση της οικογένειας, την αίσθηση της ομάδας, την αίσθηση του μαζί. Αυτό το οποίο υπήρχε πάντοτε στη γη, στα χωριά, όπου πήγαινες και μπορούσες να δεις κάποια πράγματα. Εγώ το είδα φέτος το καλοκαίρι. Το είδα συγκεκριμένα χωριά. Υπήρχε ακόμη αυτό που έκανα ταξίδι στην Ελλάδα. Ακόμη και μέσα σε χωριά της Κέρκυρας που είχα πάει στην Κέρκυρα, που είναι η καταγωγή μου, που η Κέρκυρα έχει τελείως από τον τουρισμό αλλάξει. Υπήρχαν σε διάφορα χωριά της Κέρκυρας αυτό που ονομάζουμε κερκυριακές παραδόσεις. Αυτό λοιπόν. Ναι, αλλά η ελιά εγκατελειμμένη επί της ουσίας στην Κέρκυρα, έτσι. Η ελιά είναι εγκατελειμμένη, ένα παράδειγμα. Η καλλιέργεια της ελιάς, λέω. Είναι non-stop τα δίχτυα στην Κέρκυρα και σε άλλα νησιά του Ιωνίου. Είναι non-stop τα δίχτυα. Εκεί πέφτει και όποτε. Άμα περάσει κάποιος, τα μαζεύει. Λέει εδώ ο φίλος Μοκούλης, ακούστε ένα εξαιρετικό ερώτημα, γιατί εδώ έχετε ανοίξει συζήτηση. Κύριε Δαβέτα, αν οδηγούμαστε στο γκρέμισμα των παραδόσεων και στον μέγα-μέγα αστικοποιημένο πολιτισμό, δεν είναι οι ίδιες οι παραδόσεις που μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο, γιατί ήρθαν σε αδιέξοδα που δεν έδιναν απαντήσεις, όπως να προσκυνάς τοπικούς άρχοντες να τους ασημώνεις, αλλά και το ίδιο να κάνεις σε ιερές εικόνες και αντικείμενα. Σωστό είναι αυτό που λέει. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι είναι η παράδοση. Αυτό είναι η χρήση της παράδοσης από την τοπική εξουσία. Προσοχή, εγώ δεν μιλάω για όλους αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις παραδόσεις του λαού για να έχουν εξουσία τους. Δεν μιλάω για μεσαίωνα. Μιλάω για τις παραδόσεις αυτές οι οποίες είναι μέσα από τη γλώσσα. Δηλαδή μέσα από τον τρόπο που μιλάμε, μέσα από τη μνήμη του πολιτισμού. Δεν μιλάω σαν και καλά γιατί υπάρχει κάποιος, ας το πούμε, τοπικός παράγοντας, ο οποίος θέλει να σε κάνει να πιστεύεις ότι κλαίνε οι εικόνες ή οτιδήποτε άλλο. Προφανώς αυτό δεν έχει να κάνει με τις παραδόσεις, αλλά γίνεται χρήση από τις εξουσίες για να εγκλωβίσουν τις παραδόσεις και τους ανθρώπους. Η παράδοση δεν είναι μόνο αυτό. Η παράδοση είναι ο Παπαδιαμάντης, όπως πολύ σωστά λέχτηκε, αλλά προσαρμοσμένη σήμερα. Τα έχει πει και ο Ηλίτης αυτά που λέω. Η παράδοση είναι αυτά τα οποία θα πάτε ακόμη στην Κρήτη και θα βρείτε σε κάποια χωριά. Και που δεν έχουν να κάνουν με τοπικές εξουσίες υποχρεωτικά. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτό εδώ έρχεται από πάρα πολύ κόσμο. Άρα για εσάς, μου λέει, γράφουν εδώ πολλοί, όλο αυτό το αφήγημα περί κλιματικής αλλαγής, κλιματικών μεταναστών, κλιματικής κρίσης, είναι όχημα άλλου τύπου παγκοσμιοποίησης. Ναι, είναι ένα καινούριο επεισόδιο. Είναι το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης. Οδηγούμαστε προς τα εκεί. Πρέπει, κοιτάξτε, με κάθε τρόπο πρέπει να αστικοποιηθούν όλοι. Για να μπορέσουμε να ζούμε σε μια μεγάλη ψηφιακή αστικοποιημένη κοινωνία, οικογένεια, κράτος, θρησκεία, ό,τι θέλετε. Για να γίνει αυτό υπάρχουν πολλά επεισόδια.
τα οποία χρησιμοποιεί η εξουσία. Από την υγειονομική κρίση μέχρι την κλιματική αλλαγή, μέχρι αργότερα το διατροφικό, το οποίο το ξαναλέω πάλι θα το δείτε, και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο γίνονται βίαιες αλλαγές μέσα από τη λογική του σοκ και δέος, για να μπορέσουν να επιβάλλουν έναν άλλον τρόπο ζωής, ο οποίος να είναι προσιτός σε αυτό που ονομάζουμε τεχνητή ζωή, σε αυτό που ονομάζουμε ψηφιακή οντότητα, ψηφιακές υπάρξεις. Λέει εδώ η φίλη μου η Μάρθα, καλημέρα κύριε Δαβέτα. Από Τρίκαλα. Καλά τα λέτε, αλλά μιας και μιλάτε για στικοποιημένα περιβάλλοντα, θέλω να σας πω λέει, τη δική μου εμπειρία. Ζω στην έξυπνη πόλη όπως την όρισε ο πρώην δήμαρχος και νυν υπουργός και όπως τη φώτισαν όλα τα κεντρικά ΜΜΕ. Από αυτά τα ίδια μαθαίνω τώρα ότι η πόλη μου δεν είναι και τόσο έξυπνη. Το ότι εμείς οι Τρικαλινοί φωνάζαμε 10 χρόνια ότι θα έχουμε πλημμύρες, κανείς δεν τ' άκουγε. Όλοι καμαρώναν για τα λεωφορεία που πάνε χωρίς οδηγό. Τελεία. Πάρα πολύ σωστή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για άλλη μια φορά μένουμε στις εντυπώσεις. Αυτό το πράγμα των εντυπώσεων, η κουλτούρα των εντυπώσεων, είναι ένα γεγονός το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα. Το οποίο όμως σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη των προβλημάτων, γνώση των προβλημάτων σε βάθος. Διότι κοιτάμε την εικόνα, κοιτάμε την πρώτη εντύπωση, λέμε α, τι ωραίο αυτοκίνητο, α, τι ωραίο τραμ, τι οτιδήποτε άλλο, και δεν κοιτάμε τα προβλήματα της υποδομής. Είναι αυτό το οποίο δεν συμβαίνει στη Γαλλία. Για να το πω, που είναι μια χώρα η οποία έχει αστικοποιήσει τα πάντα. Στη Γαλλία δεν συμβαίνει. Γιατί εκεί ο κόσμος, άμα κάνει μια τέτοια στραβή, αναφέρω ένα παράδειγμα, έκανε ο Αλάν Καρινιόν, ο δήμαρχος της Γκρενόμπλ, τι έκανε, ο οποίος είχε οργανώσει και εκμοντερνήσει την Γκρενόμπλ. Τι έκανε, χρησιμοποίησε σε κάποια καλύματα που είχε οικονομικά, το budget δηλαδή που ήταν προορισμένο για α σκοπό, το χρησιμοποίησε στο β σκοπό, που είχε πρόβλημα. Και το κάλυψε έτσι. Συνελήφθη, πήγε φυλακή 5 χρόνια, προσέξτε, μόνο και μόνο γιατί κάλυψε το μπάτζετ. 5 χρόνια φυλακή και ταυτόχρονα το απαγόρευσαν να ξαναμπεί στην πολιτική ζωή. Και δεν ξαναμπήκε ποτέ. Στην Ελλάδα... Ο κ. Σαρκοζή είναι με βραζολάκι αναμένοντας τη δεύτερη δίκη για κακουργοδικείο. Τα βλέπετε εσείς αυτά στην Ελλάδα? Εγώ δεν τα βλέπω. Στην Ελλάδα όμως κάνεις 28 Απριλίου ημερίδα πόσο περιφέρεια πρότυπο είσαι στην αντιμετώπιση αντιπλημμυρικών, μάλλον πλημμυρικών και άλλων καταστροφών. Λες ότι αυτά τα πρωτόκολλα γίνονται και νόμος του κράτους, γιατί είσαι περιφέρεια πρότυπο, για Θεσσαλία μιλώ. Και μετά αρχίζεις και μοιράζεις το χρήμα για τα αντιπλημμυρικά, είτε σε έργα οδοποιίας, είτε σε συλλόγους, είτε σε πανηγύρια καλή ώρα όπως του Χαλβά, και τους λες παρεπιπτόντως να έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να πλημμυρίσουμε. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν, επιβεβαιώνεται αυτό που σας είπα πριν, δεν λειτουργεί ο νόμος. Διότι εφόσον υπάρχουν τέτοιου είδους γεγονότα, και μάλιστα εφόσον αυτά τα γεγονότα είναι αποδεδειγμένα, διότι ένας έλεγχος στον μπάτζετ θα το επιβεβαιώσει, θα πρέπει ο υπεύθυνος χρήσης του μπάτζετ, οποιαδήποτε θέση και να έχει, όχι μόνο να φύγει από τη θέση του, όπως συνέβη στη Γαλλία, σε τόσες περιπτώσεις, αλλά να μπει και φυλακή. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα? Άμα γίνει μια φορά αυτό το πράγμα, μετά τρέμουν όλοι. Στη Γαλλία φτάνει σε ανώτατο επίπεδο, σε πρόεδρο φτάνει. Ναι, καλά κάνατε και υπενθυμίσατε το βραχιολάκι. Λέει εδώ η φίλη μου η Ελένη, είπε ο κύριος Δαβέτας ότι θέλουν να μετατρέψουν όλες τις κοινωνίες και τους πολίτες σε ομάδες. Ωραία. Ποιο το όφελος όμως αν είμαστε διαρκώς σε κίνηση, γιατί αυτό σημαίνει νομάς, ποιο είναι το όφελος? Δεν θα έχουν σταθερή πελατεία. Από πού θα βγάζουν κέρδος? Όχι, θα βγάζουν πολύ κέρδος, διότι θα είναι μια κινητικόμενη και εν κινήσει εργατικό δυναμικό, το οποίο θα αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες και ανάλογα με τα χρήματα που θα του δίνει η εξουσία. Δεν έχεις εσύ τώρα, δεν είσαι ικανός, φύγε τον άλλον. Θα πάρω εργατικό προσωπικό από την Ολλανδία, από την Αγγλία, από την Ελλάδα, από οπουδήποτε έχουν χαμηλότερο κόστος ζωής και μεγαλύτερη ανάγκη. Ίσα-ίσα, το αντίθετο είναι. Το αντίθετο. Όταν έχεις, είναι σαν να έχεις ένα rotation, συνεχές rotation, που λέμε στον αθλητισμό. Συνεχές rotation. Ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης, το ότι στην Ελλάδα νομοθετείται πια να καταργηθεί ο διπλός μισθός στο Κυριακάτικο, στην ουσία δηλαδή κόβεται το Κυριακάτικο και πάμε σε εξαήμερη εργασία, και ακούσαμε στην εκπομπή του κ. Σαχίνη έναν από το Ελσίνκι ακροατή να λέει ότι αυτό γίνεται ήδη από εταιρείες και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Σας λέει κάτι? Ναι, έτσι είναι, αυτό γίνεται και στη Γαλλία. Η μείωση
γίνεται και στη Γαλλία. Εγώ το βλέπω με αυτό το πράγμα. Και μάλιστα θα πηγαίνεις πλέον μόνο με τις ώρες εργασίας. Θα υπάρχουν όλο και λιγότερες συμβάσεις αορίστου διαρκείας. Θα είναι όλες συμβάσεις ορισμένης διαρκείας. Που σημαίνει θα δουλεύεις ένα χρόνο, γιατί ένα χρόνο είναι η συμβάση ορισμένης διαρκείας, το maximum στη Γαλλία τουλάχιστον. Και σε αυτό το χρόνο θα μπορεί ανά πάση στιγμή να σε αλλάξει με κάποιον άλλον, διότι κρίνει ότι ο άλλος είναι πιο καλός αποδοτικά σε αυτό το οποίο έρχεται. Το ίδιο συμβαίνει με τις ιδιοκτησίες. Σου έχουν βάλει τέτοιους φόρους ιδιοκτησίες που δεν μπορεί να έχει ιδιόκτητο σπίτι. Εγώ όλους τους ανθρώπους, οι περισσότεροι καθηγητές, τους 10 ή 9 ή 8, ζουν σε νίκη. Και εκεί ζουν συνεχώς αλλάζουν. Πάμε δηλαδή για έναν τρόπο αμερικανοκινεζοποίηση της ζωής μας. Γιατί αυτό συμβαίνει στις ΗΠΑ. Τι ωραίος κόσμος, έτσι πως τον περιγράφεται. Είμαι ρεαλιστής, εγώ τον ζω ήδη. Ναι, ακούστε όμως τώρα, σε τρεις από τις τρεις εμβληματικές αυτοκινητοβιομηχανίες των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Ντιτρόιτ, ανακοινώθηκε ότι μετά από χρόνια πάμε σε πανεθνικού χαρακτήρα απεργιακής κινητοποίησης. Σας λέει κάτι αυτό? Και ναι, μάλιστα έχει προκαλέσει, μου κάνει εντύπωση, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν συμβαίνει έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή πρώτο θέμα. Εκεί έχει γίνει πρώτο θέμα σε όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και μάλιστα κουνώντας και το δάκτυλο, τι πάτε να κάνετε. Προσέξτε, εδώ αυτό το πράγμα είναι στην Ευρώπη, υπάρχει στη Γαλλία. Αυτό που γίνεται στην Αμερική και το οποίο η απεργιακή κινητοποίηση είναι ένα μεγάλο όπλο, οι μαζικές, οι μεγάλες συλλογικές απεργιακές κινητοποίησεις είναι ένα σημαντικό όπλο το οποίο δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ στην Ελλάδα. Στη Γαλλία χρησιμοποιείται. Σας είχα ξαναπεί, μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα αρχίσουν πάλι οι νέες απεργιακές κινητοποίησεις. Ο κόσμος αντιδρά σε όλο αυτό το σχέδιο το οποίο σας ανέφερα, έχοντας ενστικτόδη επίγνωση. Ακόμη και αν δεν ξέρει όλα τα κεφάλαια αυτής της αλλαγής, εξ ενστίκτου αμήνεται και δημιουργεί ένα μεγάλο συλλογικό σώμα. Ένα μικρό παράδειγμα, πριν από 4 μέρες πήγε ο πρόεδρος Μακρόν να χαιρετήσει στο μεγάλο αυτό αγώνα ράγκμπι, όπου η Γαλλία έπαιζε τον τελικό, πήγε να πει δύο κουβέντες. Δεν τελείωσε το λόγο του. Πρωτοφανές, όλο το στάδιο, πόσο ήταν, πάνω από 100.000, το γιουχάριζαν. Μιλάμε για τέτοια οργή του κόσμου, που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η σεζόν, τώρα ξεκινάει. Καταλαβαίνετε τι θα ακολουθήσει. Συνέχεια αυτού του προηγούμενου. Άρα λοιπόν, έχουμε το παράδειγμα της Γαλλίας, η οποία είναι μια χώρα η οποία δημιουργεί ένα είδος συνειδησιακής αντιπαγκοσμιοποίησης. Δηλαδή με συνείδηση αντιπαγκοσμιοποιημένοι είναι οι Γάλλοι, παρά τις προσπάθειες της εξουσίας και της κυβέρνησης να τους παγκοσμιοποιήσει με κάθε κόστος. Ενώ στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα τι να σου πω γιατί δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Ο κόσμος δέχεται, το συζητάει, γράφει στα κομπιούτερ, γράφει σε όλα αυτά, αλλά στους δρόμους δεν βγαίνει. Τώρα τι να σας πω για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, λέει ο Νίκος, υπάρχει μια ανασύσταση στις ΗΠΑ των μεγάλων εργατικών συνδικάτων και όχι μόνο στις αυτοκινητοβιομηχανίες, που έχει να παρατηρηθεί εδώ και 50 χρόνια, το λέει έτσι χρηστικά. Κύριε Δαβέτα, αντί άλλου επιλόγου, επίλογος σε εσάς. Με αυτά που συμβαίνουν λοιπόν, λέτε ότι οι προεκτάσεις είναι ευρύτερες. Είναι ευρύτερες, είναι πίσω από αυτά που φαίνεται. Υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο το οποίο θέλει με κάθε κόστος την αλλαγή του τρόπου ζωής, να φύγουμε από το εφ-ζήν, να το πω έτσι απλά όπως το λέγαμε, στο αναγκαίος ζήν. Μόνο στο εξανάγκης. Να είμαστε στο στάδιο της επιβίωσης, δηλαδή να είμαστε κοινικοί νομάδες. Και βέβαια ευάλωτοι απέναντι στην εξουσία. Και όσοι είναι εδώ, οφείλω να κάνω και την πολύ ελάχιστη μικρή διαφήμιση, το Σάββατο παρουσιάζω το μυθιστόρημά μου που λέγεται «Οι δύο ζωές ενός συγγραφέα», στις 8.30 ώρα στην έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, όπου το θέμα είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμη έχει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να είναι ελεύθερος και δίνει μάχη απέναντι σε μια παγκόσμια εξουσία η οποία θέλει να τον χρησιμοποιήσει κατά το δικό της τρόπο και δίνει μάχη. Τώρα τι θα γίνει αυτό στο βιβλίο. Όσοι πιστοί λοιπόν και σε ένα διάλογο φαντάζομαι ζωντανό. Βέβαια, ανοιχτό στο κοινό. Εγώ δεν έχω να με παρουσιάσει κόσμος. Εγώ μιλάω με τον κόσμο. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Κύριε Δαβέτα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε εγώ καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.